ευτύχησε εδώ, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι στα Fridays στη Γλυφάδα και έχω έρθει εδώ να κάνουμε ένα βίντεο συνέντευξη με τον Τάσο, τον σεφ των Fridays, που μου παρουσίασε τα νέα μπέργκερ που θα μπουν στο μενού την άλλη εβδομάδα. Και είναι 5 διαφορετικά μπέργκερ που λέγονται Twisted Burgers, σαν ένα ειδικό μενού που θα είναι για 2 μήνες στα Fridays. Και ουσιαστικά είναι μπέργκερ με ένα διαφορετικό twist, δηλαδή λίγο διαφορετικά και λίγο έτσι ιδιαίτερα. Και τα έχω μπροστά μου, θα σα δείξω, να ξεκινήσουμε με αυτό. Το οποίο είναι ένα μπέργκερ μοσχαρίσιο κρέας, το οποίο έχει από κάτω μια chili sauce και από πάνω μια ρέλις με πιπεριά. Και αυτό είναι αρκετά καυτερό, πάνω έχει κόλιανδρο. Και είναι η συνταγή που κέρδισε στον διαγωνισμό των Greek Food Blogs, που κάνανε διαγωνισμό με τα Fridays και ο νικητήριο συνταγή μαζί με άλλες δύο μπήκαν στο μενού των Fridays. Και είναι αυτή εδώ. Την έκανε η Βίκη Κουμάντου από το Tasteful. Και είναι ένα καυτερό μπέργκερ, αρκετά ιδιαίτερο και έχει αυτή την καταπληκτική ρέλιση που λέει ότι είναι πάρα πολύ νόστιμη. Θα το δοκιμάσω λίγο. Νούμερο 2 είναι αυτό εδώ πέρα. Μπέργκερ από βουβάλι. Buffalo burger, buffalo burger, με βουβαλίσιο κρέας από τη λίμνη Κερκίνη, ελληνικό κρέας. Το βουβαλίσιο κρέας θεωρείται πάρα πολύ υγιεινό, επειδή τα βουβάλια ζουν με πολύ φυσικό τρόπο και είναι εκεί πέρα στη λίμνη Κερκίνη που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. Είναι πάρα πολύ απλό, έχει ζυμωμένα κάποια μέσα μυρωδικά και είναι πολύ έτσι σπιτική και αυθεντική γεύση. Μοιάζει λίγο με μπιφτέκι μαμάς και έχει τόσο ιδιαίτερη γεύση που γενικά σαν μπέργκερ είναι πολύ απλό, γιατί εδώ απολαμβάνεις το βουβαλίσιο κρέας. Εδώ έχουμε το hangover. Hangover λέγεται ουσιαστικά όταν ξυπνάς μετά από μεθύσει και πονάει το κεφάλι. Και επειδή θυμίζει λίγο πρωινό αυτό, επειδή είχε αυγά και bacon, το βγάλαν hangover. Φυσικά εγώ λέω ότι αν φας αυτό για βραδινό δεν θα χρειαστεί να φας και πρωινό. Γιατί έχει το μοσχαρίσιο κρέας, έχει πάνω ένα αυγό τηγανιτό και bacon. Και είναι πολύ ιδιαίτερο και φαίνεται έτσι αρκετά έτσι πλούσιο και νόστιμο. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κοτομπέργκερ, δηλαδή είναι με κοτόπουλο, αλλά δεν έχει μπιφτέκι κοτόπουλο, δηλαδή ζυμωμένο κιμά κοτόπουλο. Έχει κρέας κοτόπουλου, ολόκληρο στήθος, παναρισμένο στήθος κοτόπουλο, και πάνω έχει μανιτάρια, καραμελωμένα κρεμμύδια, τυρί, και από κάτω έχει μία μαγιονέζα με αγριοράπανο. Γενικότερα, όσο αγαπάνε τα κοτομπέργκερ, αυτό είναι η επιλογή. Κάπως ξεχωριστό, ιδιαίτερο και φαίνεται πάρα πολύ νόστιμο, ιδίως σε καραμελωμένα κρεμμύδια, πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι το τελευταίο και είναι κάπως ιδιαίτερο και πολύ έτσι διαφορετικό. Είναι veggie burger για vegetarians. Δεν έχει κρέας εδώ πέρα. Είναι ένα μπιφτέκι που είναι ζυμωμένο με βραστή πατάτα, καρότο και πιπεριά. Είναι παναρισμένο, έχει μέσα και τυρί για να δένει μεταξύ του, να δένουν τα υλικά, και από πάνω τυρί. Και έχει και μυρωδικά. Είναι κάπως ινδική συνταγή. Εκεί πέρα στην Ινδία δεν τρώνε πολύ κρέας, είναι vegetarian οι περισσότεροι. Και έτσι και αυτή έχει διάφορα μπαχαρικά μέσα, όπως κανέλα, έχει κίμινο, τέτοια πράγματα, και το κάνουν εντελώς ιδιαίτερο και ξεχωριστό και πάρα πολύ νόστιμο. Και δεν χρειάζεται να είσαι vegetarian για να το φας αυτό. Μία συστόση μπορείς να πεις: εγώ δεν θα φάω σήμερα κρέας. Παίρνεις κάτι τέτοιο και πραγματικά έχεις κάτι και νόστιμο και υγιεινό. Αυτά λοιπόν, θέλω σε αυτό το βίντεο τώρα να γράψετε από κάτω σχόλιο. Ποιο σας άρεσε πιο πολύ, ποιο θα δοκιμάζετε αν ήσασταν εδώ τώρα μαζί μου και μου λέγατε ποιο εγώ θέλω να φάω, ποιο θα δοκιμάζετε, ποιο θα ξεκινούσατε. Και επίσης θέλω επίσης να κάνετε like αν σας αρέσει κάποιο από αυτά. Και αυτά, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Από την άλλη εβδομάδα θα αναφτάσει το μενού, μην πάτε σήμερα αύριο να τα ζητήσετε. Από κάπου 10 Νοεμβρίου, 12 Νοεμβρίου θα υπάρχει στο μενού των Fridays, μπορείτε να πάτε να τα δοκιμάσετε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, καλή δύναμη σε όλους, να περνάτε τέλεια, γεια! Καίει λίγο. Αρκετά. Αν σας αρέσει το καυτερό να πάρετε αυτό. Καίει. Buffalo burger, αυτό το δοκιμάσω έτσι σκέτο για να καταλάβω τη γεύση. Άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πραγματικά, αν έχει συνηθίσει τα μοσχαρίσια μπέργκερ,
Και αν έχετε πάει ποτέ μας χαρίσκο μπέργκερ στα Fridays είναι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, τέλειο. Θέλω ακόμα πιο τέλειο. Θέλω να φάω και το ματούλα μου. Το αυγό είναι μελάτο. Έτσι το σερβίρουν. Αν το θέλεις πιο σφιχτό, το ζητάς σφιχτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το μελάτο αυγό σαν σάλτσα. Δηλαδή έτσι να περιχύνεται πάνω σε οτιδήποτε άλλο τρως. Μερικές φορές κάνω γεννά με καρνάδι και βάζω πάνω μελάτο αυγό. Το σπάω έτσι. Τυρανιτό αυγό μελάτο και απλώνεται έτσι ο κρόκος. Τέλειο. Έτσι εδώ. Τέλειο. Πατάτα με τη φλούδα, τέλειο. Θα δοκιμάσω πατάτα κρεμμύρια σκέτα. Ωραία, πώς τα κάνουν έτσι. Τα κάνουμε τις προάλλες εκπομπής. Καραμελωμένα κρεμμύρια σε μια συνταγή με γοτρίς καπότες. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν τόσο ωραία. Α, εδώ βάζουν και την Jack Daniel's sauce, γι' αυτό. Το μοναδικό το τυρί είναι προβολόνι. Αν είναι στήθος κοτόπουλο εδώ, ολόκληρο κομμάτι, αυτό το κόβεται πάρα πολύ εύκολα. Αν ήταν, ας πούμε, μπέργκερ κανονικό κοιμάς κοτόπουλο, το κοβόταν και με το μαχαίρι, με το πιρούνι. Εδώ. Να κάνω κάτι τέλειο με την κρούστα του παναρίσματος. Έχει ζωγανιά, αλλά έχει και παρμεζάνα μέσα. Έχει μια τέλεια γεύση. Για μανιτάρι. Αυτό νομίζω ότι είναι που θα τιμήσω περισσότερο. Νομίζω με αυτό θα χορτάσω σήμερα. Το veggie burger. Που έχει από πάνω και τα λαχανικά, τα οποία έχει και μέσα για να βλέπεις. Και όπως είπαμε, το μπιφτέκι έχει μέσα πατάτα, πιπεριά και καρότα. Και διάφορα μυρωδικά. Στο μενού των Twisted Burgers που θα έχει στα τραπέζια στα Fridays από την άλλη εβδομάδα, έχει φωτογραφιούλα αυτό εδώ το veggie burger ανοιχτό για να βλέπεις μέσα. Ωραίο δεν είναι. Είναι ωραίο αυτό. Είναι πολύ πιο αφράτο και πιο κρεμμόδες από όλα τα άλλα. Είναι λίγο έτσι με πουρές, αλλά ωραίος και νόστιμος πλούσιος πουρές. Έχει και τα κομματάκια. Πολύ ωραίο. Εγώ αυτό θα έτρωγα να ερχόμουν έτσι για να φάω σαν χάνοντας άνθρωπος με εγώ και έτσι όλα μπροστά μου. Και αν ήταν μέρα που έχω αποφασίσει να φάω κρέας κανονικά, θα έτρωγα τον μπόφαλο. Γιατί με γενικά μου αρέσει που βάλει το κρέας. Εσείς, τι θα τρώγατε. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά. Καλή όρεξη. Burger Mania. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο για μπέργκερ. Μόνο και μόνο για μπέργκερ. Είμαι σίγουρος θα μου πείτε ότι τα μπέργκερ δεν τρώγονται έτσι. Πώς θα τρώσει έτσι ρε φλάκα, τύχει με τα μαγελουπίνου να το παίρνει, να το παίρνει με τα χέρια και το ψωμάκι και να το τρως σαν μπέργκερ. Έχετε δίκιο. Απλώς έτσι το δοκίμαζα. Δεν θα δοκιμάσω βασικά τον μπιφτέκι τους και τη βασική τους γεύση. Όχι να φάω ψωμιά. Κυρίως αυτά τα ψωμιά όλα είναι τα ίδια. Εκτός από αυτό εδώ που είναι έτσι κάπως ιδιαίτερο και ολικής και πολύ σπορό. Άρα θα την κάνω τη χάρη για σας. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα το μπέργκερ που είναι της Βίκης, η Βίκη από το Tasteful και έχει το relish και τη chili sauce και καίει αρκετά. Θα φάω μια αληθινή burger μπουκιά. Καλή όρεξη.
θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.